Εδώ πέρα και έναν άλλον άνθρωπο, τον πιο αρμόδιο για να μας ταξιδέψει, το Μάνο Τολιανόπουλο, που είναι travel blogger. Τι θα πεις travel blogger, δηλαδή ασχολείσαι με τα ταξίδια και έχεις ένα blog το οποίο... Vlogger, όχι blogger, που σημαίνει ότι κάνω βίντεο. Κάνεις βίντεο, μάλιστα. Ταξιδεύω και μοιράζομαι τις εμπειρίες μου με το κοινό μέσω ενός καναλιού στο YouTube. Για σένα το ταξίδι δεν είναι, ας πούμε, μόνο χρήματα, μόνο κόστος. Είναι και ένα μέσο, ένας τρόπος για να φτάσεις εκεί που θέλεις. Σε ενδιαφέρει δηλαδή να φτάσεις εκεί και όχι τη διαδικασία την προηγούμενη, γιατί κακά τα ψέματα, ταξίδια δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ο καθένας, αν δεν έχει χρήματα. Μήπως έχει ανακαλύψει τον τρόπο και πρέπει να μας τον πει. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Όχι απαραίτητα. Πλέον στις μέρες μας, αν μπορέσεις να προγραμματίσεις ένα ταξίδι αρκετά νωρίς, το κόστος πέφτει αρκετά, γιατί και τα αεροπορικά πλέον είναι πάρα πολύ. Συνήθως όμως εμείς οι Έλληνες, θέλω να σου πω, Μάνο μου, ότι δεν είμαστε και πολύ στου προγραμματισμού, και... γιατί δεν ξέρουμε πώς είναι οι δουλειές μας, όχι γιατί δεν θέλουμε. Και τα οικονομικά μας. Είμαστε το πρωί, έμφυα εδώ πέρα, λογαριασμοί. Το ίδιο κάνω και εγώ, αλλά γενικότερα... Εσύ τα καταφέρνεις όμως, πες μας λίγο τον τρόπο. Τα καταφέρνω, σχετικό είναι. Είμαι λίγο της τελευταίας στιγμής, απλά επειδή επιλέγω κυρίως να ταξιδεύω με τη μοτοσυκλέτα μου, μπορεί να πάρω... Κάνεις τέτοιου είδους ταξίδια. Και να... Μηχανόβιος και εσύ, είμαστε συνάδελφοι. Ναι, ναι. Είμαστε συνάδελφοι. Και ταξιδεύω και Ελλάδα και εξωτερικό. Α, όχι, εγώ δεν έχω... Οπότε τώρα οργανώνεις από ό,τι μαθαίνουμε και ένα road trip στην Εύβοια και το ενδιαφέρον είναι ότι... Θα δούμε και τα πλάνα τώρα. Ότι δεν χρειάζεται χρήματα, είναι χωρίς διανυκτέρευση και ξενοδοχείο εννοώ. Ναι, αυτό το έκανα. Δεν είναι το έκανες. Mm-hmm. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Ήταν με ξενοδοχείο τα Αστέρια, πώς. Επειδή πολλές φορές μου λένε ότι έχεις τη δυνατότητα να ταξιδεύεις γιατί έχεις χρήματα, δεν ισχύει. Mm-hmm. Και επέλεξα να κάνω ένα road trip 5 ημερών, στο οποίο είχα ως στόχο το να μην διανυκτέρευσω ούτε ένα βράδυ και σε ξενοδοχείο. Πώς το κατάφερες αυτό, και για πες μας σε παραλίες με ένα sleeping bag. Α, έτσι, εντάξει, χαίρομαι πολύ, ρε Σιμάνο. Μόνος σου ήσουν, ναι, εννοείται, έτσι, μια χαρά. Την... Το έχουμε κάνει στο παρελθόν, με κάνει. Κάνουμε αυτά όταν ήμασταν πιο νέοι. Εσείς δεν έχετε ακόμα. Εγώ δεν το έχω κάνει, ας πούμε, πότε. Να το κάνεις. Μια οικογένεια που έχει και παιδάκια θα μπορούσε να κάνει με το sleeping bag στην παραλία. Μπορούν να κάνουν με σκηνή. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες. Όπως για παράδειγμα, είχατε βγάλει νομίζω και από το Ε1 ένα φίλο, τον Κώστα το Φαρμάκη, ο οποίος ταξιδεύει με την οικογένειά του σε όλη την Ευρώπη. Και μένει είτε με σκηνές είτε. Υπάρχουν και οργανωμένα κάμπινγκ, αλλά και ανοργάνωτα. Και... Πώς θες, άμα θες να πας να κάνεις μπάνιο, να πας να κάνεις τα αναγκαία τέλος πάντων. Τι που βρίσκεις. Στη δική μου περίπτωση που δεν έμενα σε κάμπινγκ, υπήρχαν παραλίες με ντουζιέρα. Οπότε. Εναλλακτικό εκεί. Να σου πω, αυτά τα βίντεο τα ανεβάζεις στο YouTube για να βλέπει ο κόσμος και μετά υπάρχει κάποια έσοδα που παίρνεις από αυτό ώστε να καταφέρνεις για τα επόμενα ταξίδια σου. Και από το YouTube υπάρχουν κάποια έσοδα, τα οποία βέβαια είναι πολύ μικρά στην Ελλάδα, γιατί τα views είναι μικρά. Πόσα views έχουν τα βίντεο σου? Κατά μέσο όρο γύρω στις 190.000 παίζουν το μήνα. Δεν είναι και λίγα. Πολύ, δεν το λες και λίγα. Ναι, δεν είναι και λίγα, αν υποθέσουμε ότι είναι κάτι targeted. Δηλαδή απευθύνεσαι μόνο σε ανθρώπους που αγαπάνε τα ταξίδια. Πώς λέγεται αλήθεια το κανάλι? Λέγεται treatment. Treatment. Είναι λογοπαίγνιο του treatment. Ακριβώς. Μάλιστα. Θεραπεία. Θεωρώ ότι είναι θεραπεία για την ψυχή τα ταξίδια. Πότε το ξεκίνησες αυτό? Το ξεκίνησα το 2014. Με ποια αφορμή? Έψαχνα το 13 πληροφορίες στο διαδίκτυο σε μορφή βίντεο, γιατί είναι πιο εύπεπτο. Δεν κουράζεις, εννοείς, να διαβάζεις. Ακριβώς. Για ένα ταξίδι που ήθελα να κάνω στα Δυτικά Βαλκάνια, δεν βρήκα κάτι και λέω ευκαιρία να το κάνω εγώ. Έκανες και ποια άλλη δουλειά, είσαι αυτό. Η δουλειά μου είναι άλλη. Κάνω πρόθεση επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Άρα σχετίζεται στην ουσία. Ναι. Δεν ήρθες από τον ουρανό και λες θα κάνω αυτό το πράγμα. Όχι. Το ξέρεις να το δουλέψεις. Ξέρεις ότι η αγορά εκεί υπήρχε κενό. Ακριβώς. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και άρα επομένως λες εκεί θα χτίσω τη νέα μου επιχείρηση. Ποιο είναι το πιο μακρινό ταξίδι που έχεις κάνει? Μακρινό, ιδιαίτερα μακρινά δεν έχω κάνει, γιατί με τη μοτοσυκλέτα πρέπει να έχεις αρκετό χρόνο. Στην Ουκρανία, στην Ουκρανία πήγα, όχι με μοτοσυκλέτα, πήγα αεροπορικός. Εκεί τι έκανες? Εκεί... Σε νοιάζει ένα ρεύμα. Ανακριτρία είσαι, τι είσαι δηλαδή. Τι έκανες, λέει. Βάλτε και το φακό από πάνω του ανθρώπου και ανεκρινέτωνε. Στην Ουκρανία κάτι θα πήγε να κάνει ο άνθρωπος εκεί. Τι έκανες, πήγαμε δύο φίλοι. Στην Ουκρανία, παιδάκι μου, ο τόπος εκεί είναι πολύ ωραίος. Ισχύει. Πραγματικά. Αυτό το βλέμμα. Και ωραίος. Ουσιαστικά πήγαμε δύο φίλοι για να κάνουμε ένα μικρό ντοκιμαντεράκι που θα παίξει σε ένα φεστιβάλ ταξιδιωτικό που οργανώνουμε. Μια χαρά. Και... Βλέπουμε εικόνες τώρα από εκεί, έτσι. Πήγαμε Κίεβο και Τσέρνομπιλ. Πήγες και στο Τσέρνομπιλ. Ναι, αυτό ήταν ο στόχος, γιατί από πολύ μικρό ήθελα να το κάνω αυτό το ταξίδι.
Το οργανώσαμε φέτος. Γιατί ήθελες να κάνεις, να πας στο Τσέρνομπιλ, να δεις εκεί που έγινε το δυστύχημα? Είχα αναμνήσεις καταρχήν από την παιδική μου ηλικία. Ακριβώς. Και υπήρχε πάντα στο μυαλό μου. Ήθελα να το κάνω. Δόθηκε η ευκαιρία τώρα. Και... Τι φεστιβάλ διοργανώνετε? Διοργανώνουμε ένα ταξιδιωτικό φεστιβάλ στο οποίο Έλληνες ταξιδευτές μοιράζονται τις εμπειρίες τους με το κοινό. Έγινε το πρώτο τον Απρίλιο που μας πέρασε. Στο πρώτο ήμασταν 10. Εγώ δεν συμμετείχα ως ταξιδευτής γιατί το διοργάνωσα. Ήταν 14 Έλληνες ταξιδευτές και τώρα προχωράμε, σχεδιάζουμε το επόμενο. Πότε θα γίνει το επόμενο? Λογικά τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Του 19. Πού, εδώ, στην Αθήνα. Αθήνα. Ναι. Οπότε μπορεί ο καθένας να έρθει, ναι. Ναι, όποιο είχε γύρω στα 1600 check-ins από 900 άτομα. Είχε κόσμο. Έχεις δει στο Facebook? Όχι, όχι, check-ins, ενώ είχαμε στο διήμερο. Ήρθαν 1600 άτομα, απλά ουσιαστικά ήρθαν 900, απλά ήρθαν και τις δύο μέρες. Οπότε διήμερο. Εκεί έρχονται, μαθαίνουν πώς να ταξιδεύουν οικονομικά, νέες ιδέες κτλ. Inspirational. Αλλά για πιο εναλλακτικούς τρόπους ταξιδιού, όχι πώς θα πάω σε ένα νησί να πέσω σε ένα ξενοδοχείο. Ωραία, το ένα ήταν ότι πήγες στην Εύβοια και κοιμήθηκες στα κάτω από τα άστρα. Άλλες τέτοιες ιδέες μπορείς να μας δώσεις, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται να έχει επιλογές εναλλακτικές και οικονομικές. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας στις διακοπές του. Ναι. Αν ο στόχος είναι να πας να ξεκουραστείς σε ένα all inclusive ξενοδοχείο, σίγουρα δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να του μιλήσω για αυτό. Τα δικά μου ταξίδια είναι πιο, θα έλεγα, έχουν στόχο να ανακαλύψω πράγματα, να γνωρίσω κόσμο. Αυτός είναι πάντα ο στόχος μου και δεν είμαι ξεκούραση. Πρέπει να έχεις μηχανή αυτοκίνητο. Επιλέγω κυρίως να ταξιδεύω με τη μηχανή, δεν είναι εφικτό πάντα. Είναι άλλη πάντα. Αίσθηση η μηχανή. Το λέω με την έννοια επειδή ξέρω και εγώ με τη μηχανή πώς είναι να ταξιδέψεις, παρότι δεν έχω ταξιδέψει ταξίδια κτλ. Αλλά που είμαι και εγώ αναβάτης μηχανής, αλλά πραγματικά είναι. Φαντάζομαι είναι κάτι το πραγματικό. Έχεις γιατί μια είναι η οργάνωση όλη. Και επαφή με τη φύση που βρίσκεσαι. Όχι, και η διαδικασία του ταξιδιού είναι ωραία και όλα τα σχετικά. Και ειδικά άμα έχεις και παρέα που είστε, ας πούμε, συνάδελφοι. Σε εισαγωγικά. Το καλό με τους μοτοσυκλετιστές είναι ότι χωρίς να έχεις να γνωρίζεις τον άλλον, μου έχει τύχει πολλές φορές να μπω σε μια πόλη. Α, ναι, βέβαια. Και να με δει κάποιος να μου κάνει νόημα, έλα εδώ είμαστε και να πάω να κάτσω μαζί του. Εμένα μου έχει τύχει προσωπικά να έχω μείνει από λάστιχο παιδιά στο πουθενά και να προσφέρονται ξένοι. Μοτοσυκλετιστές να με βοηθήσουν. Υπάρχει αλληλεγγύη. Υπάρχει αλληλεγγύη τεράστια. Ωραία, σα είναι μια μεγάλη ομάδα χωρίς να ξέρετε ένα τον άλλο. Ναι, ναι, ακριβώς. Τέλεια. Έτσι. Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον ταξίδι που έχεις κάνει, μηχανής σου? Νομίζω το επόμενο. Πού θα πάει? Όχι, γενικώς το λέω. Δηλαδή, πάντα έτσι. Ποιο είναι το επόμενο? Το επόμενο θα είναι στην Πολωνία τέλος του μήνα. Πολωνία. Με τη μηχανή στην Πολωνία. Όχι, όχι. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Καλά, γίνεται. Δεν είναι όχι, βέβαια. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά ταξίδια. Καλά ταξίδια.